Όσοι έχουμε κατοικίδια και σκυλάκια, σκεφτόμαστε την ημέρα της Ανάστασης, εκεί μεγάλο Σάββατο βράδυ, να προφυλάξουμε τα ζωάκια μας. Και εγώ προσωπικά που έχω, τη σκυλή θα τη βάζω μέσα στο σπίτι, προκειμένου να μην φοβηθεί από τα πυροτεχνήματα και τους ήχους της ημέρας εκεί, λόγω της Ανάστασης. Και μάλιστα είναι πολλές οι περιπτώσεις με σκυλάκια τα οποία φοβούνται και χάνονται. Χάνουν τον προσανατολισμό τους και μετά είναι πολύ δύσκολο να τα βρουν οι ιδιοκτήτες. Είναι και φωτογραφίες που βλέπουμε από την προστασία των ζώων που είναι ανεντετημένες στο Facebook με σκυλάκια τα οποία έχουν χαθεί. Όποιος μας παρακολουθεί και μπορεί να βοηθήσει. Εγώ, ακριβώς. Να προτρέψουμε λοιπόν τον κόσμο να μπει στα Facebook. Social, στο Facebook της προστασίας των ζώων, να δει χαρακτηριστικές φωτογραφίες με ζωάκια τα οποία έχουν χαθεί λόγω των πυροτεχνημάτων και των γνωστών βαρελότων, έτσι λέμε, που πέφτουν το βράδυ της Ανάστασης. Να βοηθήσουμε ιδιοκτήτες, καθώς είναι μια πολύ σημαντική και βαριά απώλεια. Όσοι έχουμε ζωάκια και το βάζουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι πιθανότατα να χάσουμε το φίλο μας, πέφτουμε ψυχολογικά και ζούμε ένα δράμα. Πάμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς βέβαια προτρέπουμε δημοσιογραφικά. Πάμε και στην προστασία των ζώων, πάμε και στην κυρία Άρια Αθανασάκη, είναι μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα, πώς είστε? Είμαστε καλά. Ξέρετε, ένα σύνηθες φαινόμενο. Κάθε χρόνο το λέμε να προσέχουμε λίγο, να σκεφτόμαστε και τα δέσποτα, να σκεφτόμαστε και τα δεσποζόμενα. Όσοι έχουμε ζωάκια, τα προφυλάσσουμε, τα βάζουμε ίσως μέσα στο σπίτι, αν έχουμε τη δυνατότητα. Πολλά τα περιστατικά και φέτος με εξαφανισμένα ζωάκια. Ήταν αρκετά τα περιστατικά και φέτος, αν και υπήρξαν οι συνήθεις προειδοποιήσεις και μέσα από τη σελίδα του Φιλοζωικού Συλλόγου και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά δυστυχώς φαίνεται δεν τον λαμβάνουν πολλά οι δαιμόνες των κατοικιδίων ζώων και δεν τα προστατεύουν όπως πρέπει. Και την άλλη μέρα ξανά τα αναζητούν με αγωνία, με άγχος, με κλάματα πολλές φορές. Ναι. Όμως είναι αργά. Και είναι αργά γιατί τις περισσότερες φορές τα ζωάκια δεν βρίσκονται. Δεν βρίσκονται καθόλου, διότι αν είναι κροτοφοβικά μπορεί να έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί, να έχουν πάθει κάτι άσχημο, κάποιο τροχαίο ίσως, και δεν τα βρίσκουν ποτέ ξανά. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε τον αριθμό των ζώων που έχει χαθεί? Τον ακριβή αριθμό των ζώων δεν τον γνωρίζουμε, γιατί εμείς γνωρίζουμε τον αριθμό των ζώων που αναρτώνται στη σελίδα. Αυτή τη στιγμή στη σελίδα πόσα ζωάκια έχουν αναρτηθεί? Είναι περίπου 15. Α, είναι μεγάλος ο αριθμός. Περίπου. Ναι, ναι, ναι. Μόνο από Χανιά ή από όλη την Κρήτη? Από Χανιά. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Από Χανιά. Είναι μεγάλος, ναι. Είναι μεγάλος. Μάλιστα, χάθηκαν ζωάκια και τα έχουμε βρει, έχουμε θετική εξέλιξη. Και εμείς και εκπλησόμαστε δυσάρεστα, γιατί κάθε φορά συμβαίνει το ίδιο. Βέβαια αυτό που θα έπρεπε να γίνει, εμπροκειμένου, είναι η απαγόρευση της πώλησης των βεγγαλικών και σωστά των κροτίδων και όλων αυτών των ειδών που θεωρούμε ψυχαγωγία ή διασκέδαση, που θέλουμε να συνοδεύουν ένα τέτοιο γιορτινό γεγονός. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ως όριμοι άνθρωποι, ως συνειδητοποιημένοι πολίτες, ότι μπορούμε να διασκεδάζουμε, να γιορτάζουμε κάτι που είναι τόσο σημαντικό όπως ήταν η γιορτή που πέρασε, η Ανάσταση του Κυρίου, και χωρίς κροτίδες και χωρίς βεγγαλικά. Έτσι και την αλλαγή του χρόνου και άλλες σημαντικές για μας εορτές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να διαταράσουμε καταρχάς την οικολογία και την ισορροπία του οικοσυστήματος, γιατί διαταράσσεται όλο το οικοσύστημα, ρυπαίνουμε το περιβάλλον, προκαλούμε ανησυχία σε ανθρώπους και ζώα. Είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία και στην ακοή και δεν τους αρέσει αυτό που συμβαίνει. Είναι η άγρια φύση, η πανίδα, είναι τα πουλιά. Όλο το οικοσύστημα λοιπόν διαταράσσεται για την ολιγόλεπτη διασκέδαση κάποιων συνανθρώπων μας. Αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί. Ήδη και 13.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα κατασχέθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Φανταστείτε πόσα άλλα κυκλοφόρησαν παράνομα και κρυφά. Έχουμε θετική εξέλιξη, θετική έκβαση σε εξαφανίσεις ζώων αυτή την εβδομάδα, ζωάκια δηλαδή που έφυγαν, χάθηκαν και τα ξαναβρήκαμε. Κάποια λίγα έχουν βρεθεί. Κάποια λίγα. Αισιοδοξούμε ότι ίσως βρεθούν και κάποια ακόμα και το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας.
Όμως σας λέω, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που δεν βρίσκονται τα σκυλιά. Από την εμπειρία σας, εξαφανίζονται, τρέχουν, αποπροσανατολίζονται. Τι αισθάνεται ένας σκυλάκος ο οποίος ακούει βενγαλικά και πυροτεχνήματα? Καταρχάς νιώθει έντονη την ανάγκη να απομακρυνθεί από την αιστεία του θορύβου. Γιατί αυτό, λαμβάνει, λοιπόν, μπορεί να τον οδηγήσει. Συγγνώμη σας διακόπτω, λαμβάνει τους ήχους, ναι, βέβαια, σε πολύ μεγαλύτερη ένταση από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Πολλές φορές τα ντεσιμπέλ ξεπερνάνε ακόμα και τα 140, σωστά, που είναι τα ντεσιμπέλ ενός πυροβολισμού. Αυτό το βιώνει πάρα πολύ, λοιπόν, έντονα ένα ζωάκι, και όχι, και η γάτα το ίδιο επηρεάζεται, και το άλογο επηρεάζεται, και τα πουλιά. Όλο δηλαδή το ζωικό βασίλειο πραγματικά διαταράσσεται από την έκρηξη των κροτίδων και των βεγγαλικών. Αυτό που νιώθει, λοιπόν, αφού με ρωτήσετε για το κατοικίδιο, το σκυλάκι και το δεσποζόμενο και το αδέσποτο φυσικά που μένει τελείως απροστάτευτο, είναι μια επιθυμία να αποχωριστεί γρήγορα από την πηγή του θορύβου, με αποτέλεσμα, λοιπόν, να φεύγει, να εξαφανίζεται, να φεύγει πολύ βιαστά προς άγνωστη κατεύθυνση, κυριευμένο ουσιαστικά από πανικό. Από πανικό. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πούμε, να μπει ένα τέλος και ένα φρένο. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια. Διαταράζουμε το οικοσύστημα. Σίγουρα οι κηδεμόνες των ζώων θα, βέβαια, πρέπει, εφόσον και γνωρίζουν ότι δυστυχώς υπάρχει ακόμα αυτό το έθιμο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Να τα προστατεύσουμε. Φυσικά, να προστατεύουν έγκαιρα τα κατοικίδια τους, φυλάσσοντάς τα, προφυλάσσοντάς τα σε ένα σκοτεινό και ήσυχο μέρος του σπιτιού, ασφαλές. Ναι. Πρέπει να νιώθει το ζώο ασφάλεια. Να μην υπάρχουν παράθυρα, πόρτες ανοιχτά κτλ. Να είναι σε ένα σκοτεινό και ήσυχο μέρος. Κάποιες φορές η χρήση κάποιων φυσικών, φυτικών, ηρεμιστικών βοηθάει. Υπάρχουν, θα ρωτήσουν το κτηνίατρο και pet shop για κάποια κολάρα, για κάποια ομοιοπαθητικοί γιατροί επίσης μπορούν να βοηθήσουν δίνοντας κάποια φυτικά ηρεμιστικά, και κυρίως να είναι σε ένα ήσυχο και ασφαλές και σκοτεινό μέρος. Μάλιστα. Κυρία Θανασάκη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν...